Κύριε Πρόεδρε, με ναι. ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι στήσατε όλη αυτή την υπόθεση. Ότι σκόπιμα εσείς φέρατε τα παιδάκια, τα βάλατε εκεί για να δείξετε μια κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τι απαντάτε, είναι ανακοίνωση επίσημη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει το θέμα. Εγώ είτε ήθελα δημοσίευση. Απλώς πέρασε η πρώτη εφημερίδα εδώ πέρα που είδα παιδάκια έξω, το έκανε θέμα και μετά ήρθαν τα κανάλια όλα μετά και εφημερίδες. Δηλαδή είναι λάθος αυτό που λένε. Ότι εσείς για αντιπολιτευτικούς λόγους στήσατε, δηλαδή φέρατε τα παιδάκια, καλέσατε τα παιδάκια. Τα παιδάκια αλήθεια και αντικειμενικά δεν έχουν ίντερνετ και δεν μπορούν μάλιστα, να εξυπηρετηθούν. Μάλιστα, ναι. Βεβαίως δεν έχουν. Και δεν υπάρχει στο κοινοτικό γραφείο ή στο ιατρείο ίντερνετ για να καθίσουν εκεί να κάνουν τα μαθήματά τους. Και μου ζήσανε μένα στο μαγαζί, έξω βέβαια γιατί λόγω της συναισθίασης, το είχα κλειστό το μαγαζί, να κάθονται έξω, μέσα στο κρύο, μια εβδομάδα. Και κάθομαι εγώ μαζί τους εδώ πέρα να τα προσέχω τα παιδιά. Κύριε Πρόεδρε, επίσης σας κατηγορούν. Παιδιά, δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Ειλικρινά, Γιώργαρα μου, δεν ακούω. Πρόεδρο, δεν ακούω. Μισό λεπτό. Με εκπαίδευση για αυτά τα προβλήματα όχι, που αντιμετωπίζουν. Δεν είναι για θέμα τη πρωτοβάθμια. Εδώ σας κατηγορεί. Θέλω να μείνω, Γιώργο, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Η ανακοίνωση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι ουδέποτε ενημερώσατε το Δήμαρχο, ότι ξέρεις κάτι, Δήμαρχε, γιατί η κοινότητα αυτή ανήκει στον Δήμο Πύργου. Ότι ουδέποτε ενημερώσατε το Δήμαρχο ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στην περιοχή σας. Με λίγα λόγια, δεν ενημέρωσα κανέναν ναι, και δεν ήξερα ότι θα γίνει τόσο δηλαδή, ναι. δημοσίευση. Μου ζήτησε τα παιδιά και το έκανα απλώς τα παιδιά. Καμιά σχέση δηλαδή με αυτά που με κατηγορούν. Και σε τι τάμπλετ, γιατί από ό,τι λέει η ανακοίνωση. Ναι, ένα τάμπλετ μου το δάνεισε η καθηγήτρια από το Γούμερο, εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και το ένα άλλο του έδωσα εγώ του παιδιού και δύο συσκευές. Με αυτά μπαίνουν. Για το μαξί, με έχει πάρει ότι είναι δήμαρχος στο τηλέφωνο σήμερα και μπορεί να μας φέρει τα παιδάκια σήμερα τάμπλετ. Να μας τα δώσει σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, γιατί στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αφήνεται να εννοηθεί, ο συντάκτης της ανακοίνωσης αφήνει να εννοηθεί ότι ο κύριος πρόεδρος κοινότητας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αληθεύει αυτό, κύριε πρόεδρε, ή όχι? Καμιά σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Θέμα, πάντως η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Δεν ξέρω τώρα αν ο πρόεδρος είχε πρόθεση να κάνει αντιπολίτευση ή όχι. Εγώ θέλω να πω και στο θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά αυτά, Γιάννη και Βαγγέλη, αντικειμενικά δεν μπορούν να κάτσουν σπίτι τους να παρακολουθήσουν μαθήματα. Και είναι 17 παιδιά από ό,τι λέει. Μα δεν έχουν σπίτι. Πού μπορούν να καθίσουν? Κοίτατε. Εντάξει, θα τα βλέπω να τα φέρουν σήμερα. Αλλά δεν έχουν και είτε να καθίσουν σπίτι. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, αν μου επιτρέπετε μία παρέμβαση, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσωπικά θα με ενδιέφερε, πέρα της κομματικής αντιπαράθεσης, τα παιδιά να είναι υγιεί και να έχουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ας μην αυτοθαυμαζόμαστε λοιπόν όλοι. Αυτό θέλω και εγώ. Αυτό θέλω και εγώ. Να έχουν υγεία και να έχουν τεχνολογικό εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατόν και ο κορονοϊός να είναι ταξική ιστορία. Πάντως κάποιος σε τοπικό επίπεδο, κύριε Πρόεδρε, ναι, κάποιος ναι. σε τοπικό επίπεδο έχει δώσει τις πληροφορίες στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Είναι μαζί μας η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, η κυρία Συσυγκίκα. Εγώ ξέρω που ανήκω. Πού ανήκετε, αν επιτρέπετε? Πού ανήκετε? Τι σημασία έχει, βρε Γιάννη? Ξέρω που ανήκω. Όχι, ρωτάει ο κύριος. Λέει ο κύριος, να μάθω κι εγώ πού ανήκει ο κύριος, μπορείτε να μας πει. Τι σημασία τώρα, φάκελο θα ανοίξουμε? Όχι, δεν θα ανοίξουμε, αλλά ο ίδιος λέει ότι τότε, που ανήκει. Άμα ξαφνικά, εγώ δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό θέλουμε να μάθουμε. Πού ανήκει? Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι δεν έκανε εντύπωση. Τότε γεννήσατε στην Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καλάκος. Συνάδελφοι, ο κύριος Καλάκος. Μαζί μας. Να σεβαστούμε το γεγονός, κύριε Πρόεδρε. Μα μόνο σου το λέει ο άνθρωπος. Δεν το πιέζουμε. Τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, την κυρία Συσυγκίκα, να την βάλουμε.